2,5 χρόνια μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης άναψε το πράσινο φως για την κατασκευή της νέας γέφυρας, εγκρίνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Χανίων Αλικιανού Σούγιας στη θέση γεφύρωσης του ποταμού Κερίτη. Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τέλη Οκτωβρίου περιμέναμε την επίσημη έγκριση. Αυτή αναρτήθηκε στο διάβγεια, όπως ξέρετε. Υπάρχει μέσα και ο προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος είναι περί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα νομίζω λοιπόν ότι τώρα πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία μετά την έγκριση της μελέτης εργατικών επιπτώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει υποσχεθεί το Υπουργείο και δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό κάποια επαναφόρηση. Για το έργο απαιτείται η δέσμευση γεωργικών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που ελπίζει ο Δήμαρχος Πλατανιά να μην καθυστερήσει την αποκατάσταση των 570 μέτρων, που είναι και το συνολικό μήκος του δρόμου. Το τεχνικό, σαν τεχνικό έργο για μια μεγάλη εταιρεία, δεν είναι πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Υπάρχει όμως το θέμα των απολωτριώσεων, γιατί υπάρχουν απολωτριώσεις σε κάποιες περιοχές, στην περιοχή πρόσβασης από το επαρχιακό δίκτυο στο κομμάτι που θα γίνει γεφύρωση του Κερίτη και στη συνέχεια στο απέναντι τμήμα που συνεχίζεται ο δρόμος. Αυτό λοιπόν πιστεύω να μην έχουμε και κάποια μεγάλη κορυφή σε θέμα των απολωτριώσεων. Και εφόσον το έργο δημοκρατηθεί και ανατεθεί, νομίζω ότι κατασκευαστικά δεν είναι τόσο μεγάλο ο βαθμός δυσκολία για μια μεγάλη εταιρεία. Να θυμίσουμε πως η γέφυρα θα κατασκευαστεί 80 μέτρα βορειότερα της ιστορικής, με τον Γιάννη Μαλανδράκη να εκτιμά ότι εντός του 2022, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, η κατασκευή της νέας γέφυρας θα μπορεί να ξεκινήσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στο 2022 που εγώ θέλω να είμαι φιδωλός και πιστεύω ότι αυτό που είχα πει μέχρι τώρα στα χρονοδιαγράμματα είμαστε μέσα, θα ξεκινήσει η κατασκευή του, οπότε πιστεύω ότι ίσως, δεν θέλω να είμαι τώρα και πολύ έτσι αισιόδοξος, μπορούμε μέχρι τέλος του 2022, αρχής του 2023 αυτό το έργο να έχει παραδοθεί.